Έχουμε ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά. Έχουν ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά φορείς, συλλογικότητες, εκπαιδευτικοί, ιδιώτες, με κατεύθυνση την Ουκρανία. Μια αγκαλιά αλληλεγγύης, βοήθειας, καθημερινά, σε πλήρη εξέλιξη βοήθεια στον θεατρικό σταθμό Ηρακλείου και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, με το σύστημα και την ομάδα Ρεθελοντό και στον Άγιο Νικόλαο και στο Λασίθι. Εκεί θα πάμε τώρα. Θα πάμε στο Λασίθι να μιλήσουμε με τον κύριο Κατσαγκόλη, τον κύριο Θανάση Κατσαγκόλη. Είναι διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι. Την καλησπέρα μας, κύριε διευθυντά. Καλησπέρα, καλησπέρα στους φιλαθλητές σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Έχετε ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά προκειμένου να υποδεχτείτε προσφυγόπουλα και η εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και δείχνουν την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη τους. Για πείτε μας περισσότερα. Ναι, το Υπουργείο Παιδείας μαζί με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και όχι μόνο, αλλά και όλες τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας κάνουμε προσπάθειες να αποδεχτούμε τα παιδιά. Συγκεκριμένα στο Λασίθι, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, γιατί δύο παιδάκια που ήρθανε, μιλώ πάντα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ναι, στον Άγιο Νικόλαο, τα υποδεχτήκανε σαν αδελφάκια τους. Όλα τα παιδιά πέσαν επάνω στις δύο κοπέλες που ήρθανε. Είναι σε δύο γυμνάσια, στο πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου και στο δεύτερο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου. Και υπάρχει άτομο, έχει οριστεί από τη διευθύντρια άτομο που βοηθούν τις μαθήτριες σε σχέση με τη γλώσσα, γιατί τα παιδάκια δεν ξέρουν ελληνικά, συνεννούνται στα αγγλικά και έχει αναλάβει μία μαθήτρια, ένας μαθητής σε κάθε ώρα να της μεταφράζει τα μαθήματα και να μπορεί να την εντάξει στο μάθημα. Μάλιστα, γιατί τάξεις μιλάμε. Τα παιδάκια αυτά που ήρθαν είναι στη Δευτέρα Γυμνασίου. Είναι Δευτέρα Γυμνασίου, δευτεροβάθμια Δευτέρα Γυμνασίου. Και ναι, τα έχουν υποδεχτεί τα Ελληνόπουλα με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά, έτσι δεν είναι? Ναι, και μπράβο τους. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους γονείς, μπράβο στους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Σήμερα συγκεκριμένα, εμείς ως δευτεροβάθμια διεύθυνση Λασιθίου, καλωσορίσαμε τα παιδιά επάνω στη διεύθυνση μαζί με τα συγγενικά τους πρόσωπα. Ναι. Και τους δώσαμε και μία δώρο επιταγή για σχολικά είδη να μπορούν να πάρουν στις πρώτες μέρες σχολείου. Οπότε αυτά τα παιδάκια θα παραμείνουν μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς στο σχολείο, σωστά? Ευελπιστούμε η δυστυχώς άσχημη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους να τελειώσει σύντομα και τα παιδάκια να επιστρέψουν στην χώρα τους και στην πατρίδα τους και δίπλα στους δικούς τους, γιατί μια οικογένεια, ένα από τα παιδάκια, ναι, δεν ήρθε μόνο με τη γιαγιά του. Υπάρχει πρόθεση πάντως και γι' αυτό το αναφέρω. Ουκρανία. Και γι' αυτό το αναφέρω σε περίπτωση που η τραγωδία δεν τελειώσει το επόμενο διάστημα. Υπάρχει πρόθεση από εσάς να παραμείνουν, να φιλοξενηθούν μέχρι το τέλος της σεζόν τα παιδάκια αυτά στην περιοχή. Εννοείται. Εννοείται. Ναι, και όποιο άλλο παιδάκι έρθει, θα το καλοδεχτούμε και θα το βοηθήσουμε όλη η κοινωνία. Όλη η κοινωνία του Λασιθίου, συγκεκριμένα ο Άγιος Νικόλαος που έχουμε τις δύο περιπτώσεις, τους υποδεχτήκανε με ανοιχτές αγκάλες. Και οι έμποροι και τα καταστήματα και πάνω απ' όλα τα παιδιά, οι συμμαθητές τους πλέον. Έχετε ενημέρωση αν θα φιλοξενηθούν, θα έρθουν στην περιοχή σας και άλλα προσφυγόπουλα με τις οικογένειές τους? Όχι, δεν έχω ενημέρωση. Αυτό που έχουμε κάνει εμείς στη διεύθυνση με εντολή του Υπουργείου Παιδείας, έχει οριστεί ένας υπεύθυνος για το συγκεκριμένο θέμα και όποιο παιδάκι έρθει σε οποιαδήποτε πόλη του νομού Λασιθίου και θέλει να γραφτεί σε κάποιο σχολείο, αυτόματα ενημερώνεται η διεύθυνση μέσω του σχολείου και γίνονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εγγραφή και την ένταξη του παιδιού στο σχολείο και στην κοινωνία. Μάλιστα, είναι πολύ όμορφο το μήνυμα, πρωτοβουλία του Υπουργείου και εσείς βέβαια δίπλα, κύριε διευθυντά, να έρχονται σε επαφή μαθητές γυμνασίου, λυκείου, με προσφυγόπουλα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και δημιουργούνται και όμορφα συναισθήματα, η αλήθεια είναι. Και στα παιδιά τα Ελληνόπουλα βέβαια, αλλά και στα παιδάκια από την Ουκρανία. Σήμερα πραγματικά οι στιγμές ήταν συγκινητικές στο γραφείο επάνω, γιατί για να νιώσουν τα παιδάκια πιο οικεία, πιο βρήκαμε και μία κοπέλα σαν μεταφράστρια τη χρησιμοποίησαμε από την Ουκρανία, ναι, και πραγματικά ήταν συγκινητικές στιγμές επάνω, μπράβο, στο γραφείο, στη διεύθυνση. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Μπράβο. Καλή συνέχεια.